Εγώ θέλω να μου πεις πώς είναι η προσωπική σου ζωή. Είναι πολύ καλά. Είσαι καλά. Τι διαφορά έχει αυτή η σχέση ίσως με τις σχέσεις που είχες στο παρελθόν? Νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη σιγουριά? Ναι, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη, αν το θέλεις, στήριξη από αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύεις ένας άντρας να σε δει ως άντζελα και όχι ως lady? Πιστεύω ότι μπορεί να με δει σαν αγγελική, όχι σαν άντζελα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Και μάλλον αυτό ζεις τώρα. Αυτό ζω. Αυτό ζω και το απολαμβάνω κιόλας. Τι λες, Δημήτρη μου, σε βλέπω, δεν μιλάς καθόλου. Όχι, όχι, τίποτα, είναι αυτή τη στιγμή, μπαίνει το πνεύμα μέσα από μένα. Πες μου τη σκέψη. Δεν είναι, εντάξει. Δεν είναι. Εντάξει. Κάνουμε μια ανάλυση, τι σκέφτεσαι. Πες εσύ, αγάπη μου, πες. Σκέφτομαι, το σέβασα για την μιλούσα και αυτό και γιατί βρε και κάναμε το δύο πράγμα τελικά. Ναι. Επί της ουσίας, αλλά εντάξει, ακριβώς. Δεν πειράζει. Τι κάναμε, κάνεις λάθος. Εγώ τις εξέφρασα αυτά που ένιωθα, γιατί θα ήθελα να τα πω. Θα ήμουν ψεύτης. Πολλές φορές καλείς έναν καλεσμένο και αρχίζουν και τους κάνουν συνεντεύξεις και ερωτήσεις που είναι ειρωνικές και δεν λένε αυτό που νιώθουν μέσα τους. Αυτό ήθελα να αποφύγω. Συγγνώμη, υπάρχει ένας λόγος να απολογηθεί τώρα η Άντζελα Δημητρίου για το τι είπε και το τι έκανε? Έτσι όπως το εκφράζω εγώ το ερώτημα, θα ήθελα να μου απαντήσει. Σε ποιον, να δηλαδή, σε